πρώτη επίσημη εμφάνιση του Άρη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται? Πολύ ποιότητα. Καλά, μόνο. Όπως αυτό. Ήσυχα. Πολύ ποιότητα χθες. Ήταν αυτή που έγινε και το παιχνίδι για τον Άρη. Δηλαδή δεν είδες μια ομάδα που έπαιξε το τρομερό ποδόσφαιρο, αλλά είδες μια ομάδα που έπαιξε την ποιότητά της και κυρίως την ποιότητα του Μαντζίνη. Δηλαδή ήταν πολύ κακό το timing που είπε ο Ζάχος. Ναι. Είναι και λίγο αρρωστήλικο το αγόρι μου και δεν μπόρεσα κι εγώ να τον πειράξω καθόλου. Καθόλου. Πιστεύω αρρώστησε παραπάνω το ρωτήσιμο. Ναι, νομίζω ότι ήταν να γίνει καλά γιατί με στεναχώρησε χθες που δεν τον άκουσα καλά. Θα γίνει και πραγματικά του κύριε. Η ποιότητα του Μαντζίνη και γενικά η ποιότητα του Άρη έκανε διαφορά στο χθεσινό παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδιακό. Είναι ακόμα σε μια τέτοια φάση ο Άρης που την ποιότητα μπορεί να προτάξει κυρίως. Όπως έκανε με την Γκόμελ. Για παράδειγμα, όπως έκανε σε κάποια σημεία του δεύτερου αγώνα με την Μακάμπι, διότι ακόμα δεν είναι ούτε τακτικά ούτε από πλευράς τρεξιμάτων φυσικής κατάστασης εκεί που πρέπει να είναι. Βέβαια, χθες έβγαλε περισσότερη ενέργεια η ομάδα μπροστά και νομίζω τα κλειδιά για τον Άρη, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο χθες, ήταν φυσικά η ποιότητα του Μαντζίνη, η διάθεση του Λεβαδιακού να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί όταν σκάνεις ένα τέτοιο προπονητή, απλά πρέπει να έχεις και το υλικό για να το υποστηρίξεις. Και από ένα σημείο και μετά γίνεται αθέλεια όλο αυτό. Yeah. Και ο Λεβαδιακός ήταν πολύ διαφορετικός από Λεβαδιακό άλλων χρόνων, αλλά ήταν και αφελής με τον τρόπο που έπαιζε για μένα από ένα σημείο και μετά. Το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Άρης γιατί είχε τους πόρους, είχε περισσότερη κίνηση η ομάδα χωρίς την μπάλα χθες, που της έλειπε στα προηγούμενα παιχνίδια, βοήθησε και αυτό. Και φυσικά έπρεπε το Μαντζίνη για να καθαρίσει την ουσία από το ημίχρονο. Τρομερά και τα δύο γκολ. Του Αργεντινού ο Άρης ο πρώτος ημίχρονος δεν έκανε φάσεις, δυσκολευόταν πολύ στη δημιουργία και αυτό γιατί είχε ένα πρόβλημα, φαινόταν ότι είχε πρόβλημα στον άξονα, γι' αυτό και εκεί πάντα στο τρίτο κλειδί του χθεσινού αγώνα, τις δύο αλλαγές που γίνονται στο 46 με τον Γκαρδία και τον Διό που να παίρνουν στο ΜΑΤ, να δίνουν και μια παραπάνω ταχύτητα στον Άρη στον άξονα, να συμμαζεύουν και λίγο την ομάδα κυρίως στον Διό αναφαλτικά, γιατί ο Άρης δεν έφαγε κλασικές ευκαιρίες από τον Λεβαδιακό, είχε μια καλή με τον Δούμψιο στο πρώτο ημίχρονο και μια με τον Λουαλούα στο 3-0. Έφαγε πολλές εύκολες κατεβασιές από το Λεβαδιακό. Νίκο, αυτός, κάνει μια στάση μικρή. Αυτός ο Λουαλούα είναι ο παλιός ή κανένας άλλος είναι? Όχι, καμία σχέση. Και όσο ήταν, ήδη ήταν 45 όταν έπαιζε τον Ολυμπιακό. Αυτός δηλώνει 31. Τώρα δεν ξέρω. Στην ταυτότητα γράφει 31. Λοιπόν, ο Άρης δεν έφαγε πολλές φάσεις από το Λεβαδιακό. Έφαγε πολλές κατεβασιές από τον Λεβαδιακό. Δηλαδή πάλι στο αμυντικό transition, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, είχε θέμα. Στο δεύτερο το σημάζεψε. Έγινε και πιο παραγωγικός από το 46 μέχρι το 70, έκανε ένα τρομερό 25 λεπτό περίπου ο Άρης που έκανε 4 κλασικές ευκαιρίες, 5 βασικά ή 4 με τον Γκρέιν, που μια δεν του κάτσε, 2 του κάτσε, 3 του κάτσε, το βάλει και αυτό στον γκολ. Και ξεκίνησε το πρωτάθλημα με τον τρόπο που έπρεπε να ξεκινήσει μετά, και φυσικά γιατί θες ένα μικρό ξεκίνημα, αλλά και μετά από τις δηλώσεις του Θόδωρου Καρυπίδη την προηγούμενη εβδομάδα, ότι φέτος εμείς παίρνουμε στο στίβο του πρωταθλήματος, στο βαρύτερο του πρωταθλήματος, ειδικότερα στον τίτλο. Και όταν θες να ανταποκριθείς σε αυτό. Τους τίτλους, όχι τον τίτλο. Ναι, έχεις δίκιο. Τους τίτλους, ναι, τους τίτλους, απλά το καπίτι μιλάμε για το πρωτάθλημα. Όταν θες λοιπόν να ανταποκριθείς σε αυτό. Τότε μάθω πως αυτά με το Λεβαδιακό, είτε κοινικά, είτε με ένα 3-0 όπως θες, πρέπει να τα κερδίζεις. Και αυτό έκανε ο Άρης. Κερδίζοντας και ηρεμία, από εγώ, και χρόνο για να δουλέψει και να βελτιώσει τις αδυναμίες του. Διότι το να λέμε ότι η ομάδα έχει αδυναμίες αυτή τη στιγμή δεν είναι κακό. Είναι και φυσιολογικό μέχρι ένα σημείο, λόγω της περίοδου που βρισκόμαστε. Για μένα, βέβαια, εγώ θα επιμείνω και το λέω πολύ καλοπροαίρετα. Από ένα σημείο και μετά δεν είναι σε κάποιο κομμάτι του παιχνιδιού του Άρης να φανεί κάποιες αδυναμίες. Αλλά η ποιότητά του είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Και έκανε και τη διαφορά χθες κόντρα στον Λεβαδιακό. Ναι, έτσι είναι. Τώρα από εκεί πέρα μεταγραφικά. Ναι, είναι και αυτά τα μεταγραφικά. Είναι και. Που σ' αρέσει, δηλαδή, ο προπονητής του Άρη κλαίγεται για κανέναν παίχτη. Ή όπως κάνουν οι προπονητές όλοι σχεδόν, ας πούμε, ότι του λείπει κάτι. Κοίτα. Αυτό που ήθελε ο Μπούλος εδώ και πάρα πολύ καιρό και ήταν κάψατο να το πω έτσι και το έλεγε στον Καρυπή εδώ καιρό είναι φέρουμε ένα στόπερ. Φέρουμε ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό. Στόπερ, μάλιστα. Το έκανε τώρα ο Άρης με τον Ινκουλού, ο οποίος ήταν και χθες ο Βικελίδης, ήταν στο ίδιο Καρυπή, που παρακολούθησε το μάτς. Σήμερα νομίζω πρέπει να έχει περάσει ήδη εγκλωμετρικά και αν δεν έχει πάει, θα πάει στα γραφεία της ομάδας για τις τελικές συζητήσεις, να ρυθμιστεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Για 2 χρόνια έχει συμφωνήσει ο Καμερουνέζος.
πολύ, πολύ ποιοτική προσθήκη. Το θέμα βέβαια με τον Εκουλού είναι να προσδιοριστεί, αφού τον δουν και άνθρωποι της ομάδας, το διάστημα το οποίο θα χρειαστεί για να είναι διαθέσιμο. Γιατί μιλάμε για ένα παίχτη που έχει να αγωνιστεί από τον περασμένο Νοέμβριο στο 4-1 της Watford επί της Manchester United. Είχε παίξει 33 λεπτά σε αυτό το μάτσο. Ναι, οπότε ένα μεγάλο διάστημα. Έχει όμως την εμπειρία νομίζω για να το ισορροπήσει και να επανέλθει ίσως πιο γρήγορα και να τεθεί στη διάθεση του Μπούργκο. Το θέμα είναι βέβαια θα είναι έτοιμος με Κουλού, ποιος θα βγει. Γιατί ο Φαμπιάνο και ο Μπράμπετς, εντάξει, δεν έχουν ξεκινήσει τόσο καλά στη σεζόν, αλλά είναι δύο σταθερές για τον Άρη. Είναι και που πέρυσι έκλεψαν την παράσταση, ναι. Ήταν το καλύτερο δίδυμο. Αλλά ο θέμας του καλού είναι το καλύτερο. Μπορεί να παίξει με τριάδο Μπούργκο. Να σου πω και αυτό θα. Με αυτή την απόφαση θα εκμηδενίσει τα εξτρέμ του. Τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά. Μπορεί να στο Φαμπιάνο Μπράβο να στον πάγκο. Εντάξει, πλέον όταν ο Άρης θέλει να ανέβει επίπεδο και θέλει να κάνει μια καλύτερη πορεία πρωταθλητισμού από αυτές των προηγούμενων ετών, θα πρέπει να κοιτάξει να αναβαθμίσει και το ρόστερ του κάθε χρόνο. Και ο υγιής Εγκουλού μπορεί να αναβαθμίσει σημαντικά το ρόστερ του Άρη. Ένα χαφ περιμένουμε ίσως και αυτή την εβδομάδα. Είναι η επόμενη προτεραιότητα της ομάδας. Αυτό το οποίο υπάρχει ως πληροφορία τα τελευταία 24 ώρες είναι ότι ο Άρης κινείται και για ακόμη έναν κεντρικό αμυντικό. Δηλαδή δεν θα περιοριστεί, είναι πιθανό να μην περιοριστεί μόνο στον Εγκουλού και να κάνει ακόμα μια προσθήκη για να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική τετράδα στο κέντρο της άμυνας. Με Φαμπιάνο, Μπράμπετ, Εγκουλού και έναν ακόμα εφόσον βρει ο Άρης τον κατάλληλο ποδοσφαιριστή για να αποτελέσει την τέταρτη προσθήκη. Και υπό προϋποθέσεις έναν επιθετικό. Υπό προϋποθέσεις όμως. Γκαρσία. Για μένα πρέπει να αποκτηθεί ένας επιθετικός. Ο ένας από τους δύο, ο Ματέο, τι γίνεται με τον Ματέο. Παίζεται αν θα συνεχίσει ή όχι. Δεν υπάρχει. Κοίτα, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται σοβαρή κουβέντα για αποχωρήσεις. Γίνεται κουβέντα μόνο για προσθήκες. Το ότι υπάρχει μια υπεραριθμία παικτών και είναι λίγο προφορτωμένη ομάδα μεσοεπιθετικά, εγώ θα πω ναι ότι είναι. Αλλά είναι, αν αποφασίσει ο Άρης και ο Μπούργκος ότι μπορώ να τους διαχειριστώ, προχωράμε έτσι, τότε ο Άρης θα προχωρήσει έτσι. Βέβαια στον Άρη το θέμα της διαχείρισης είναι και το θέμα των ξένων, διότι χθες είδαμε έμενε και δώσε η Τούρμπε. Για να παίξει ο Ζερβίνιο που πήρε τα πρώτα του λεφτά, με το Ζερβίνιο τώρα βέβαια είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι, διότι από τη μία είδαμε και χθες ότι θέλει χρόνο, έκανε βήματα πρώτο τον τελευταίο μήνα. Θέλει χρόνο. Ναι. Απ' τη μια λες ότι να τον αφήσω έξω με τον Πανετολικό να επαναφέρω τον Ιτούρμπε για να δουλέψει ή να τον κρατήσω μέσα και να του δώσω άλλα 20 λεπτά για να τον βοηθήσω μέσα από τον, με τις απογωνιστικά λεπτά να βρει ξανά τη φόρμα του. Είναι δύσκολο το θέμα με τους ξένους για τον Μπούργκος. Και είναι δύσκολη διαχείριση. Πολυτέλεια και πονοκέφαλος όπως το χαρακτηρίζω. Μάλιστα. Ωραία κύριε Παπαδόπουλε. Θα σας ακούσουμε μετά τις 4 αναλυτικά όσα θα πείτε αναλυτικά. Στην εκπομπή σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.